πήγαν παρθένων αρνή, ευλόγησαν τα μνήστρα ταύτα, και ένωσαν και διαφύλαξαν του δούλου του τούτου εν ειρήνη και ομονία. Σίγαρ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή ύψεώνα στον αιώνα. Αραγωνίζεστε ο Θεός του Θεού Αλέξανδρος, στην όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεστε ο Θεός του Θεού Αλέξανδρος, στην όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεστε ο Θεός του Θεού Αλέξανδρος, στην όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεστε ο Θεός του Θεού Εμμανουέλα, ο δούλος του Θεού Αλέξανδρου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεται η Ιούδη και Εμμανουέλα, ο δούλος του Θεού Αλέξανδρου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεται η Ιούδη του Θεού Εμμανουέλα, ο δούλος του Θεού Αλέξανδρου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευτήσε τη Μεσοποταμία, στελωμένον υφεύσαστε το Κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα και διαμεσητίας ιδρεύσεως αραγωνίσαστε την ευέκαν αποκαλύψας, αυτούς ευλόγησον τον αναγόνα τον δούλο σου Αλεξάνδρου και Εμμανουέλας και στήριξον τον παραυτής λαληθέντα λόγων, βεβαίωσον αυτούς και παρασού Αγία ενότητη. Σίγαρα παρτίστε δημιούργησας άρσεν και θήλη, και παρά σου αρμόζεται ανδρή γινή, εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Αυτός σου, Κύριε Θεός ημών, το εξαποστήλας την αλήθεια επί την κληρονομία σου και την επαγγελία σου επί τους δούλους τους πατέρας ημών, εις καθηκάρτην γενεάν και γενεάν τους εμπλεκτούς σου, επίβλεψουν επί τον δούλο σου Αλέξανδρο και τη δούλη σου Εμμανουέλα και στήριξουν τον αναγώνα αυτό εμπίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη. Σιγά, Κύριε, υπέδειξα, δίδωστε τον αναγώνα και στηρίζεστε εμπαντή. Διαδαχυλιδίου εδόθη εξουσία του Ιωσήφαν Αιγύπτου, εδοξάστη Δανιήλ εχώρα Βαβυλώνους, εφανερώθη αλήθεια της Τάμαν, ο πατήρι μόνο ουράνιος, η κτήρμον γεύωνε επί των άσων των Ιών. Αύτη δεξιά σου, Κύριε, τον Μωυσίνε στρατοπέδευσε, εν ερυθρά θαλάσσι. Διαγάρ του λόγου σου του αληθινού, η ουρανή εστερεώθησε και η γη εθεμελιώθη. Και δεξιά τον δούλου σου ευλογηθήσετε, το λόγο σου το κρατεώ και το βραχιό νήσου το υψηλό. Αυτό χένι δέσποτα ευλόγησον, το δακτυλοθέσιον τούτο ευλογίαν ουράνιον. Και ο άγγελος Κυρίου προπορευέστο έμπροσθεν αυτόν πάσα στα σημέρα της ζωής αυτών. Ότι σίου ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα και σου την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο. Πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Πόνους των καρπών σου φάγεσαι, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μακάριος σοι και καλός σοι έστε, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Ευχαριστώ την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπάντος κόσμου, ευταθείας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και τους των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ειρηναίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των δούλων του Θεού Αλεξάνδρου και Εμμανουέλας, των ίν συναπτωμένων αλλήλησης γάμου κοινωνία και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
Και πέστε ευλογηθήνε των γάμων τούτων ως τον εγκανά της Γαλιλαίας του Κυρίου δεηθόμεν. Και πέστε παρασκευθήνε αυτή σοφροσύνη και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Δέησο, και πέστε εφρανθήνε αυτούς εν οράση ιό και θυγατέρων του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής ευτεχνίας απόλαυσιν και ακατάγνωστον διαγωγή του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής τε και ημίν πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ληστήνε αυτούς τε και ημάς από πάσης λήψεως οργή χινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προχήνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογητός η Κύριο Θεός ημών, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, ο της αυθαρσίας φύλαξ και των βιωτικών αγαθός οικονόμος, αυτός και ενιδέσποτα από εν αρχή πλάσας των άνθρωπων και θέμενον αυτών ως βασιλέα της κτήσεω και υπών, ού καλόν είναι των άνθρωπων μόνο επί της γης. Στήριξομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Και λαβών μίαν των πλευρών αυτού έπλασα γυναίκα, είναι ειδών Αδάμ είπε, τούτον είναι οστούν εκ των εστών μου και σάρξ εκ της αρκός μου. Αύτη κλειστήσετε γυνή, όκτου εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη. Εν εκ εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Και ούσο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Αυτό και είναι δέσποτα Κύριο Θεός ημών. Κατάπεψον την χάρη σου την Επουράνιον επί τους δούλους σου τούτους, τον Αλέξανδρον και την Εμμανουέλα. Και δώσκει παιδί και τάφτη εμπάσχει ποτά γίνε το Ανδρή. Και τον δούλο σου τούτον είναι η κεφαλήν της γυναικός, όπως βιώσουν κατά το θέλημά σου. Ευλόγησον αυτού Κύριο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχας, τον Ιωσήφ και την Ασνέφ, τον Μωσέα και τη Σεφόρα, τον Ιωακήμ και την Άννα, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Διαφύλαξον αυτού Κύριος ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τον Νόε αντικυβωτό, τον Ιωνάν αντικυλία του Κήτους, τους Αγίους σου τρεις πέδας εκ του πυρός, καταπέμψας αυτής δρόσον ουρανόθεν, και έρθει επ' αυτούς η χαρά εκείνη, η νέσχεν η μακαρία ελέγει, ποτέ έβρε τον τίμιον σταυρών. Μνημόνευσον Κύριο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του Ενόχ, του Σιμ, του Ηλία, τον Αγίο σου τεσσαράκοντα μαρτύρων, καταπέμψας αυτοίς ουρανόθεν τους στεφάνους. Μνημόνευσον Κύριο Θεός ημών και των λαθευσάντων αυτούς γονέων, ότι η ευχέ γονέων στηρίζουν στη θεμέλια οίκων. Μνημόνευσον Κύριο Θεός ημών τον δούλο σου των παρανύμφων και πάντων των συνεθόντων εις την χαράν ταύτην. Μνημόνευσον Κύριο Θεός ημών τον δούλο σου Αλεξάνδρου και Εμμανουέλα και ευλόγησον αυτούς. Δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεχνία, ομόνια ψυχών και σωμάτων, ύψουσον αυτούς ως τα σχέδρους του Λιβάνου, ως άμελον ευκλιματούσαν, δόρισε αυτής σπέρμα στάχιος, ή να πάσαν αυτά και ανέχοντες, περισσεύσωσιν εις πανέργων αγαθών και εσύ ευάρεστον, και είδωσι ιούς των ιών αυτών, ως νεόφυτα ελαιών κύκλου της τραπέζης αυτών, και ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου. Λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, εσύ το Κυρίο ημών. Ω πρέπει πάσα δόξα κράτος τιμή και προχήνησης, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσας εχώς των άνθρωπων και εκ της πλευράς αυτού ανυποδομήσας γυναίκα και συζεύξας αυτό βοηθών κατά αυτόν, δια το ούτως αρέσεται η μεγαλειότητη. Μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης, αυτό και αν ιδέσποτα εξ Απόστηλων την χείρα σου, εξ Αγίου Κατητηρίου σου, και άρμοσον τον δούλο σου Αλέξανδρον και την δούλη σου Εμμανουέλα, ότι παρασού αρμόζεται ανδρή κοινή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εις άρκα μίαν, χάρισε αυτής καρπών κοιλίας, ευτεχνίας απόλαυση, ότι σ' όντο κράτος
και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ή και αΐ και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις
έχει καθένα έταστος την εαυτού γυναίκα ότος αγαπάτος εαυτόν η δε γυνή. Ακούσουμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Το καιρό εκείνο γάμος έγινε το εγκανά της Γαλιλαίας και η μύτη του Ιησού εκεί. Εκλήθηδε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις τον γάμο. Και υστερήσαν το σύνου, λέγει η μύτη του Ιησού προς αυτό, ίνον ουκέχουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς, τι εμήκεσι γίνε, που ποήκει η ώρα μου. Λέγει η μύτη αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει μην πείσατε. Ήσαν δε κυδρίε, λύθινε έξ, κείμενε κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητός δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρία σίδατος και γέμισαν αυτός έως άνω. Και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και είναι γκάς. Ως δε γέρσα το αρχιτρικλίνος το ειδωρίνο και γεννημένο και ουκίδι πόθεν εστί. Οι δε διάκονοι είδησαν ιντρικότες το είδωρ, φωνή των νυμφίων ο αρχιτρίκλινος, και λέγει αυτό. Πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν είναι αντίθηση, και όταν με θυστώσει, τότε τον ελάσω, σύνδεται θήρικας τον καλόν είναι έως άρτη. Ταύτην επίσε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε την δόξαν αυτού και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, κύριε. Δεόμεθα υπερελέου ζωή, ειρήνης υγείας σωτηρίας, επιχεύσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού Αλεξάνδρου και Εμμανουέλα, του περιεστώτος λαού, των οικείων αυτών και πάντων των απεκδεχομένων των παράσου μέγα και πλούσιων έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο εν της σωτηριώδης σου οικονομία καταξιώσας εν Κανά της Γαλιλαίας, τίμιον αναδείξε των γάμων δια της εις παρουσίας, αυτό χαινήν τον δούλο σου, Αλεξάνδρου και Εμμανουέλας, που συμβόκησα στην Αθήνα αλλήλης, εν ειρήνη και ομονία διαφύλαξον, τίμιον αυτοί των γάμερων άδειξον, αμίαν των αυτών την κήτη διατήρησον, αχιλίδων των αυτών την συμβίωση, διαμήνε ευδόκησον, και καταξίωσον αυτούς εν κύρι ποιον καταντήσε, εν καθαρά την καρδία εργαζομένους τα σεντολά σου. Σίγαρη ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζει, και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
Και μεταξύ όσων ημάς... Δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως, τον μάν επικαλείστε, σε τον υπουράνιον Θεόν Πατέρα, και λέγει... Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνα, τον αιώνο. Ειρήνη πάση τα κεφαλάς ημών, το Κυρίο κλείνατε. Κυρίου δεηθώμε, ο Θεός ο πάντα ποιήσας τη ισχύ σου και στερεώσας την οικουμένη και κοσμήσας τον Στέφανο πάντων των πεπιημένων υπό σου και το ποτήριο το κοινό τούτο παρεχόμενος της συναφήσης προς γάμου κοινωνίας ευλόγησον ευλογία πνευματική. Ό,τι ευλόγητε και να δόξαστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές του νομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαι αείς εις μεγαλύθηκε η Υφή, όσο Αβραάμ
και ευλογήθη Θεός ο Ισαάκ και ευλογήθη Θεός ο Ιακώβ, πορευόμενος εν ειρήνη και εργαζόμενος εν δικαιοσύνη, ας εν τον λάθο Θεού. Και σύνυφη, μεγαλήθητη ως η Σάρα και εφράνθητη ως η Ρεβέκα και ευλογήθητη ως η Ραχήλ, εφρανωμένη το ιδίο Ανδρή, φυλάδωσα τους όρους του νόμου, ότι ούτως ευλόγησεν ο Θεός. Κυρίου δεηθόμενο, ο Θεός ημών, ο παραγενόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και τον εκεί σε γάμον ευλογήσας, ευλόγησον και τους δούλους τούτους, τους της η προνοία προς γάμο κοινωνίαν συναφέντας, ευλόγησον αυτών εισόδους και εξόδους, λύθινον εν αγαπή στην ζωήν αυτών, ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου, αστήλου και αμόμους και ανεπιβουλεύτους διατηρών εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση τα κεφαλά σου μόνο Κύριο πλήνατε. Ο Πατήρ ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Παναγία και ο Μουούσιο και Ζωατική Τριά, η μία Θεότη και Βασιλεία, ευλογήσε ημάς και παράσκει ημίν μακροζωία, ευτεχνία, προκοπήν βίου και πίστεως και ευλήσε ημάς πάντων των επιγείς αγαθών. Αξιώσετε ημάς και των επιγγελμένων αγαθών της απολαύσεως, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, τον απεόντο συμβαρεστησάντων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Ο δια της εγκανά επιδημίας ήμιον αναδείξας των γάμων και εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανός εν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητά και Αποστόλους Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες την Παναχράδου και Πανεβόμου Αγίας αυτού Μητρός, τον Αγίον Εδόξιο και Πανεθήμων Αποστόλων, τον Αγίον Εδόξιο και Κανονίκων Μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγης, τον Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, εις Αγίας Ενόξου Μεγαλομάρτυρων και εις Αποστόλου Φωτεινής και Σαμαρίτιδος και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μήνυμα του Απολωνιάδο Σεραφείμ, Πνευματικού του Παιδιού. Αγαπητέ μου Αλέξανδρε και Μανουέλα, με πολύ χαρά και συγκίνηση έλαβα το μήνυμά σας δια το γάμο σας, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να παρευρεθώ, αφού η απόσταση σε Αυστραλία-Ελλάδα είναι μεγάλη και δεν μου το επιτρέπει, γι' αυτό και περιορίζομαι σε αυτό το σύντομο μήνυμα χαιρετισμό. Θα είμαι μαζί σας νοερός. Χαρά, διότι δύο νέοι ενώνουν τη ζωή τους ενώπιον του Θεού με όρκους ιερούς, σε μια εποχή που γίνεται προσπάθεια απαξίωσης της ιερότητος του μυστηρίου, του γάμου και της οικογένειας. Συγκίνηση, διότι τον Αλέξανδρο τον γνωρίζω από την παιδική του ηλικία, των 7 έως 8 ετών, ο οποίος μεγάλωσε κυριολεκτικός στην αυλή της Εκκλησίας μαζί με τα άλλα παιδιά του ιερού. Εξ αυτών οι δύο είναι αρχιμανδρίτες και διακονούν την Εκκλησία και τον άλλο της συντροφιάς, τον πάντρεψα πριν χρόνια και είναι οικογενειάρχης με δύο παιδιά. Σήμερα είναι η σειρά του Αλέξανδρου και της Εμμανουέλας και έτσι όλη εκείνη η ωραία συντροφιά των μικρών παιδιών του ιερού ολοκληρώθηκε με το σημερινό γάμο. Όλοι πήραν τον δρόμο τους. Επιθυμώ να συγχαρώ τους γονείς των νεονύφων και να τους ευχηθώ να έχουν πάντοτε χαρές στη ζωή τους σαν και τη σημερινή. Ιδιαιτέρως επιθυμώ να συγχαρώ την μητέρα του Αλέξανδρου, την κυρία Δήμητρα, η οποία με πολλές θυσίες και αγώνα ιερό προσπάθησε σαν μάνα και πατέρας μαζί να προσφέρει στον Αλέξανδρο και τη Λία ό,τι καλύτερο μπορούσε, αλλά και να τους μεγαλώσει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αγαπητέ μου Αλέξανδρε και Μανουέλα, να ζήσετε και ο Θεός να ευλογεί τη ζωή σας. Εν σύνδεη, τη Δευτέρα Μαΐου 2017, με πολύ εγκυρίο αγάπη, ο Απολωνιάδος Σεραφείμ. Μετά από αυτές τις θερμές του Επισκόπου, τι να προσθέσουμε εμείς. Αυτό που έχουμε να σας πούμε εμείς, είναι ότι έχουμε τη χαρά που σας παντρεύουμε απόψε και έχουμε μεγάλη χαρά. Και αυτό εκδηλώνεται στο ότι έγινε αυτός ο γάμος εδώ. Ευχαριστούμε πρωτίστως τον Θεό που σας αξίωσε να έρθετε απόψε στο μυστήριο να τελέσουμε τον γάμο.
και ευχαριστούμε τον σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπό μας, το σεβαστό προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κρήτης, κύριο Ειρηναίο, όπου επέτρεψε να γίνει ο γάμος, επειδή είδε με διάκριση το θέμα το πόσο κοντά είστε στην Αγία Φωτεινή. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί ξεκινάτε τη ζωή σας και ξεκινάτε με καλούς ιονούς, γιατί δοκιμαστήκατε στο πύρ των δοκιμασιών της ζωής και οι δύο. Και επειδή οι δοκιμασίες μας κάνουν πιο όριμους στη ζωή, πιστεύω ότι θα τα καταφέρατε μέχρι τέλους πολύ καλά. Ο Θεός θα σας αξιώσει να γίνετε και καλλιτέχνη και πολυτέχνη. Οι ευχές των γονέων σας είναι ισχυρές. Αυτών των ανθρώπων που είναι στην αιώνια ζωή είναι ακόμα ισχυρότερες. Αυτών που βρίσκονται παρόντες, οι προσευχές είναι διαρκείς για σας. Και το ζω καθημερινά, βλέποντας τον πατέρα σας, πόσο πολύ προσευχόταν όλα αυτά τα χρόνια για σας το ιερό της Αγίας Φωτεινής. Του είμαστε ευγνώμονες και σαν δείγμα ελάχιστης ευγνωμοσύνης είναι το ότι τελούμε εδώ απόψε το γάμο. Σας ευχόμαστε κάθε χαρά στη ζωή σας, κάθε ευτυχία. Ο Θεός να βγάζει τα εμπόδια γρήγορα από τα πόδια σας και να προχωρείτε προς την αιωνιότητα μαζί, αγαπημένοι και ενωμένοι, τηρώντας τις εντολές του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο που σήμερα γιορτάζομαι να σας επιχειάζει τη ζωή σας. Κάθε καλό και στην οικογένειά σας να ζήσουν οι γονείς σας πολλά χρόνια και να απολαύσουν τη χαρά των εγγονιών από εσάς. Να είστε ευλογημένοι και όλοι που με τόση τάξη παρακολουθήσετε το Ιερό Μυστήριο του γάμου, να ευλογεί ο Θεός τη ζωή σας. Να ζήσετε, παιδιά, ευλογημένα. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε και εμείς πάρα πολύ και τον Πάτερ Νικόλα εδώ και τις μοναχές και την Ηγουμένη και τον Αρχιεπίσκοπο που κατ' εξαίρεση μας επέτρεψε να τελέσουμε εδώ το μυστήριο του γάμου. Λοιπόν, αντί για χαιρετισμό θα πρωτοτυπήσουμε, θα βγάλουμε όλοι μαζί όσοι είμαστε εδώ μια πολύ ωραία φωτογραφία σε αυτόν εδώ το φυσικό πίνακα. Νομίζω δεν υπάρχει ωραιότερος πίνακας εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και θα ακολουθήσει μετά τα υπόλοιπα, θα ακολουθήσουν στη Ροδιά, στο κέντρο, στο Αρχοντικό. Εντάξει. Okay. Έλα.